Είναι, όπως το διαβάζω, διαγώνια πρόγραμμα το διαβάζω, γιατί πριν από λίγο το ανέβασες, ανακατεύεται τράπουλα. Ναι, αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα τα πάντα στο γεωπολιτικό πεδίο. Νομίζω δηλαδή ότι είμαστε σε μια κατάσταση που κάθε ανάλυση που γράφουμε την επόμενη χρονιά θα πρέπει να την καίμε. Πετάμε. Τι γίνεται τώρα. Δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό για την παγκόσμια οικονομία από το ενεργειακό κόστος. Να βλέπουμε και, βλέπουμε και από το site το ρεπορτάζ που έχεις γράψει. Όσο μένουν ψηλά οι τιμές του πετρελαίου, θα συνεχίσουν να αυξάνονται τα επιτόκια, θα συνεχίσει η πίεση σε κυβερνήσεις, νοικοκυριά, επιχειρήσεις, θα έχουμε μπροστά μας τον εφιάλτη της ύφεσης. Ποιοι λοιπόν κάνουν κουμάντο στην αγορά ενέργειας, ποιοι ρυθμίζουν το ενεργειακό κόστος, αυτή τη στιγμή το κάνουν δύο αυταρχικές δυνάμεις, η Ρωσία και η Σαουδική Αραβία. Κυρίως η Σαουδική Αραβία είναι αυτή που έχει το ρόλο ρυθμιστή. Ναι. Είχε κάνει λίγο πίσω τα προηγούμενα χρόνια, ξαναβγήκε πολύ δυναμικά μπροστά και το κάνει παίρνοντας από το χέρι και τη Ρωσία. Εν μέσω κυρώσεων της δίνει ρόλο ρυθμιστή. Η Ρωσία εξακολουθεί να έχει επιρροή στο πώς διαμορφώνονται οι τιμές. Την ίδια ώρα κάνει και ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα στην Κίνα η Σαουδική Αραβία. Πριν από λίγο καιρό, να θυμίσουμε, ήταν πριν από κάποιες εβδομάδες που έθαψε το τσεκούρι του πολέμου με το Ιράν και το έκανε σε κινέζικο έδαφος. Η συμφωνία ανακοινώθηκε από το Πεκίνο. Έδωσε λοιπόν στην Κίνα ρόλο μεσολαβητή σε μια πάλι αλλαγή η οποία αλλάζει τα δεδομένα στη Μέση Ανατολή. Όλο αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με ένα σκηνικό που ζούσαμε όχι πριν πολλά χρόνια, το 2019. Αυτό λέω, πριν λίγα χρόνια. Τότε, να θυμίσουμε ότι ήταν ακόμη υποψήφιος πρόεδρος ο Τζο Μπάιντεν. Είχε βγει λοιπόν και είχε διαμηνήσει πως θα απομονώσει τον Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Είναι ο de facto ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας. Ναι. Είχαμε τότε τη δολοφονία του Κασόγγι. Ήταν παγκόσμια η κατακραυγή. Όλοι μιλούσαν για απομόνωση. Εμείς γράφαμε για τον παρία της διεθνούς σκηνής. Δεν πέρασε ένας χρόνος από τότε που ανέλαβε ο Τζο Μπάιντεν και ένα από τα σημαντικότερα ταξίδια του ήταν στη Σαουδική Αραβία και ήταν για να παρακαλέσει τον Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν να παρέμβει στην αγορά για να μειωθούν οι τιμές της αμερικανικής βενζίνης. Μάλιστα. Έφυγε τότε με άδεια χέρια από εκείνο το ταξίδι και ήταν το πρώτο δείγμα. Τα πολύ πιο ξεκάθαρα δείγματα τα είχαμε από τον περασμένο Οκτώβριο, όταν η Σαουδική Αραβία και οι υπόλοιποι συμμαχοί της αποφάσισαν μείωση της προσφοράς και πριν από ένα μήνα, όταν επανέλαβαν με δεύτερη μείωση αυτή την κίνηση, η οποία ουσιαστικά είναι ένα ράπισμα για τη Δύση. Το πρόβλημα είναι πως πρόκειται για μια χώρα και σε μια τέτοια θέση στην οποία δεν μπορεί να αγνοήσει η Δύση. Θα πρέπει λοιπόν να δει τι θα κάνει. Μέχρι πέρυσι προσπαθούσε να τη φλερτάρει, προσπαθούσε να την προσεγγίσει. Ναι. Εκείνη φαίνεται να της έχει γυρίσει την πλάτη. Αυτό νομίζω είναι ένα από τα επικίνδυνα νέα στοιχεία του γεωπολιτικού παιχνιδιού. Μάλιστα.